Καλημέρα σας, κύριε Σταθίου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ρώτησα προηγουμένως την κυρία Ερωτοκρήτου αν φοβάται ότι θα χάσει το δίκο το ρυθμιστικό του ρόλο. Λοιπόν, και διερωτούμε αν θα δράξετε την ευκαιρία, κυρία Σταθίου, να, δεν ξέρω, να θεωρηθεί ενδεχομένως η ΕΔΕΚ ως ο ρυθμιστικός παράγοντας ο οποίος θα σταθεί για να ψηφιστούν και να περάσουν οι προϋπολογισμοί. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχουμε δει με αυτό το φακό, γιατί αυτό το οποίο ονομάζουμε ρυθμιστικός ρόλος εξαρτάται πρώτιστα από τις ισορροπίες τις οποίες διαμορφώνουν άλλοι. Ναι. Υπήρχε για χρόνια πολλά μια σύμπραξη δυσίδικο στα κοινωνικο-οικονομικά, τα οποία με βάση τα οποία και οι δύο, η κυβέρνηση προχωρούσε στην ψήφιση προϋπολογισμών ή στο να περάσει νομοσχέδια τα οποία ήταν και πολύ σημαντικά και τα οποία σημάδεψαν και σημαδεύουν την κοινωνική οικονομική ζωή του τόπου. Επομένως δεν είναι θέμα, όπως υπάρχει βεβαίως σήμερα, μια αντίθετη εικόνα. Επομένως δεν είναι θέμα ρυθμιστικού ρόλου, είναι θέμα συγκυριών, οι οποίες συγκυρίες διαμορφώνονται από τα κόμματα, γιατί και η ΕΔΕΚ να μείνει μόνη της, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν άλλοι 52 βουλευτές οι οποίοι διαμορφώνουν αποφάσεις, αλλά δεν είναι ζήτημα. Ο ρυθμιστικός ρόλος, δεν θέλω να πω, δεν είναι κάτι το στατικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκεί, το οποίο αναλύεται και ναι. Ωραία, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή η ΕΔΕΚ πώς θα κινηθεί? Κοιτάξτε, το έχουμε πει, αυτή προφανώς είναι και η θέση η οποία θα διαμορφώσουμε τη Δευτέρα στο Πολιτικό Γραφείο, αλλά αυτό το οποίο προκύπτει από τον προπολογισμό είναι ότι ο προπολογισμός αυτός και ο φετινός είναι τέτοιος ώστε να μην επιτρέπει την υπερψήφιση του. Ναι. Η ΕΔΕΚ πάντοτε είχαμε κάποιες επιφυλάξεις, είχαμε κάποιες θέσεις έναντι του προπολογισμού, θεωρούσαμε πάντα ότι οι προϋπολογισμοί δεν μπορούν να είναι μόνο διαχειριστικοί, λογιστικοί, έχουν μια λογιστική δηλαδή προσέγγιση, αλλά περιέχουν στίγμα κυρίως κοινωνικό-οικονομικό. Ναι. Άρα έχετε ενστάσεις. Αυτό το στίγμα κοινωνικό και οικονομικό μας βρίσκει αντίθετο. Τι θα θέλατε δηλαδή να ήταν, μπορείτε να καταθέσετε προτάσεις, έτσι, για να αλλάξουν το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα, κύριε Αγγελίου, είναι το εξής, ότι επειδή είναι νόμος το προϋπολογισμό, οι οποιασδήποτε προτάσεις, τροπολογίες, γίνονται προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί μια πρόταση νόμου, όπως είναι ο προϋπολογισμός, να έρθει μια πρόταση ακριβώς τροπολογίας από ένα κόμμα και να αυξήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Και επομένως, εκεί που ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει, για παράδειγμα, την καταβολή της σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους, ώστε τουλάχιστον αυτή η καημένη να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, δεν μπορούμε εμείς με την πρότασή μας να επιβάλλουμε σύνταξη αυτή, όπως και άλλες περιπτώσεις με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, εμείς να επιτύχουμε αυτό πάντα που θέλουμε, ότι στο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται το επίδομα, για παράδειγμα, στα ανήλικα παιδιά, γιατί η διατροφή, διότι ακριβώς αλλάζει όλος ο χαρακτήρας του ελάχιστου εγγυημένου εισόδηματος. Αυτά πρέπει να έπρεπε να τα κάνει η κυβέρνηση. Και αν δεν τα έκανε, οποίο, κύριε Ευσταθίου, μπορείτε να προτείνετε τις αλλαγές αυτές έτσι ώστε να γίνουν, έτσι? Εμείς είναι εκεί πάντοτε οι προτάσεις μας, βεβαίως. Άρα, εάν ήταν ένας προϋπολογισμός ο οποίος έδινε ανάσα στους χαμηλούς συνταξιούχους και ανάσα στο ΕΕΕ, θα ήταν ένας προϋπολογισμός καλός και σε κάποια άλλα ζητήματα, όπως τα επιδόματα, γιατί, κοιτάξτε, δεν λατρεύουμε τα επιδόματα, ούτε είμαστε, έχουμε μια τάση προς παροχή επιδομάτων, ώστε να κατηγορηθούμε κιόλας ότι δεν ξέρουμε τι λέμε ή τι μας γίνει. Αλλά τις στρεβλώσεις διαχρονικές στην κοινωνία μας και στην οικονομία, θα πρέπει επιτέλους να διορθωθούν, πέρα από τη λογιστική, εισπρακτική, διαχειριστική πρόταση του που έχει κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός ενός κράτους. Αυτά θέλουμε,
Αυτά δεν βλέπουμε και γι' αυτό καταψηφίζω. Αν αυτά υπήρχαν στο τραπέζι, θα συζητούσαμε πολύ σοβαρά. Αλλά και αν υπάρξουν. Διαχρονικά, βεβαίως. Καλά, αυτά άρα, λοιπόν... όμως ποτέ είναι, είναι και ενάντια και στη φιλοσοφία των συνταχτών του προϋπολογισμού, που αντιλαμβάνεστε. Μακάρι να ήταν, να μας άκουαν, μακάρι να είχε, να είχε μια διαφορετική προσέγγιση το κυβερνών κόμμα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να το συζητούσαμε. Έχετε, αλλά με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να δεχτούμε. Θα καταθέσετε, κύριε Ευσταθιούτες, προτάσεις σας επ' αυτών των θεμάτων? Σας έχει προσεγγίσει ΟΔΙΣΥ, η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, για διαβούλευση? Όχι, όχι, ξέρετε, προκαλεί εντύπωση και η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών ότι περίπου, ας πούμε, αυτοί είμαστε, είτε μας ψηφίζετε είτε δεν μας ψηφίζετε. Αν μας ψηφίσετε είστε υπεύθυνοι, αν δεν μας ψηφίσετε είστε ανεύθυνοι. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, αντιλαμβάνεστε, είναι τουλάχιστον, να μην πω, αντιπαραγωγικές για τον ίδιο που τις κάνει. Μάλιστα. Άρα είμαστε εκεί τώρα, στο ότι βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με, με δαπάνες, το κοινωνικό έλλειμμα. Και περιμένετε να δείτε, είναι γνωστές οι θέσεις σας, και περιμένετε να δείτε αν υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις για να δεν υπάρξει διορθωτικές κινήσεις. Αυτό που κάναμε τόσα χρόνια και διαφωνούσαμε ακριβώς επειδή λείπαν αυτά τα στοιχεία, αυτό θα κάνουμε και φέτος. Μάλιστα. Και επειδή, δηλαδή με λίγα λόγια, δεν είναι επειδή δεν χάλασε ο συναγερμός με το δίκο στο θέμα του προπολογισμού, θα πρέπει να βρεθούμε εμείς οι σωτήρες. Οποιοσδήποτε άλλο αντρώσει ή ξέρω βοήθεια για να προχωρήσει μια κατάσταση με την οποία εσύ, τουλάχιστον οι παρόντες, διαφωνούμε. Επομένως δεν είναι ζήτημα, και η ευθύνη και η ανευθυνότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι ζήτημα αν κάποιος συμφωνεί ή όχι. Εντάξει, κύριε Ευσταθίου, βέβαια υπάρχουν, γνωρίζουμε όλοι πώς λειτουργεί η πολιτική, έτσι. Υπάρχουν ανταλλάγματα. Έναν είναι αυτό που είπατε, έτσι, που μπορεί να αφορά τις κοινωνικές παροχές του κρατικού προϋπολογισμού. Υπάρχουν και άλλα, για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι όλα θα μπουν στο τραπέζι, έτσι. Όχι, όχι. Μα ανταλλάγματα του είδους, βάλε και τέσσερις δικούς μας, ας πούμε, διόρισε στη ή να φτιάξουμε νέους επίτροπους. Ή νέους επίτροπους στο προεδρικό, ακόμα τέσσερις, ακόμα πέντε, ακόμα έξι σύμβουλους. Όλα αυτά είναι, κοιτάξτε, έχετε δίκιο που ρωτάτε. Τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες μέρες δημιουργείται μια περιραίουσα. Περίπου ότι το πλέον ανήθικο κόμμα σε αυτόν τον τόπο είναι η ΕΔΕΚ, με τον πρόεδρο τον Σιζόπουλο, κρυφίως εκεί να συναγελάζεται με διάφορους, κοροϊδεύοντας και τον εαυτό του και τους συναγωνιστές του. Κάτι το οποίο δεν ισχύει πραγματικά. Προκαλεί εντύπωση πως οι διάφοροι αυτοί οι μημαθείς και αδαείς αναλυτές, με ή χωρίς εισαγωγικά, καταλήγουν σε αυτό το οποίο επιμένουν ότι γίνεται. Δεν γίνεται. Εμείς καταψηφίζαμε, προσέξτε, σαν κόμμα, είχαμε την τόλμη να καταψηφίζουμε και προϋπολογισμούς που καταγραφίζονται από κυβέρνηση Μακαρίου. Και θα σκεφτούμε, δηλαδή, τώρα θα διαφωνήσουμε με την κυβέρνηση Νίκο Αναστασιάδη, με την οποία ούτως ή άλλως διαφωνούμε και την οποία στον προϋπολογισμό καταψηφίζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Σας λέω, δεν είναι ζήτημα ποιος τον καταθέτει ή τι ή πότε τον καταθέτει. Είναι το περιεχόμενο του προϋπολογισμού. Όταν το προϋπολογισμός καταγράφει συμπεριφορές, τάσεις και τοποθετήσεις οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνος, αδικούν αυτούς που θεωρούμε εμείς ότι θα έπρεπε να τύχουν προτεραιότητας, κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση. Λοιπόν, αυτόν τον προβλημό, γιατί να τον ψηφίσουμε? Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένας από τον τρόπο. Βεβαίως, με τις επιφυλάξεις που έχουμε πάντα και τις θέσεις ότι κάποιους τομείς θα τους υπερψηφίζουμε. Την άμυνα δεν τη χαρίζουμε, την ασφάλεια του κράτους δεν τη χαρίζουμε και βεβαίως στις κοινωνικές παροχές δεν μπορούμε να εμείς τουλάχιστον να συνδράμουμε να κοπούν στους συμπατριώτες. Ωραία.